Σήμερα λοιπόν παρουσιάσαμε νωρίτερα αυτό το ντοκουμέντο. Το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου με το ντοκουμέντο. Το τηλεφώνημα που έκανε ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος στην ελληνική αστυνομία περίπου στις 6 το πρωί της μέρας που δολοφόνησε την σύζυγό του, την Καρολάιν. Έλεγε και ο Βασίλης νωρίτερα ότι από την εμπειρία του ως αστυνομικός συντάκτης και από την έρευνα που έκανε, δεν έχει υπάρξει στον κόσμο άλλο τέτοιο περιστατικό που με τέτοια ψυχραιμία, με τέτοια ηθοποιία, με τέτοιο στήσιμο να προσπαθεί ο δράστης να παραπλανήσει τις αρχές. Και αυτό που κάναμε είναι, επειδή θα ξανακούσετε τώρα αυτή τη συνομιλία, να προσπαθήσουμε να δούμε ξανά και από άλλο μάτι πια το τι έκανε αυτός ο άνθρωπος από τη στιγμή που πήρε τη ζωή της γυναίκας του μέχρι τη στιγμή που οι αστυνομικοί πήγαν στο μνημόσυνο να τον πιάσουν για να τον βάλουν στο ελικόπτερο και να τον φέρουν πίσω. Πώς προσπάθησε να κοροϊδέψει τους πάντες, τους αστυνομικούς, την κοινή γνώμη, τη μάνα της γυναίκας που δολοφόνησε, το ίδιο το παιδί. Το ντοκουμέντο της απόλυτης υποκρισίας. 108 δευτερόλεπτα που έχει σκηνοθετήσει για να ζητήσει βοήθεια από τους αστυνομικούς αμέσως μετά τη δολοφονία της γυναίκας του. Είναι η καταγραφή που ακούγεται για πρώτη φορά. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Οι κινήσεις, οι αντιδράσεις, ακόμα και ο τόνος της φωνής του είναι αυτά που έχει σχεδιάσει με μεγάλη προσοχή για να πετύχει το σχέδιό του. Να αποπροσανατολιστεί η αστυνομική έρευνα και ο ίδιος να μείνει ασύλληπτος για το έγκλημα που διέπραξε. Έτσι, μπροστά στις κάμερες, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία, δηλώνει συντετριμμένος. Να μην γίνει σε κανέναν άλλον ποτέ ξανά. Τίποτα άλλο. Τα παιδιά ξέρουν τη δουλειά τους, θα τους πιάσουν και αυτό που πέρασα εγώ και η οικογένειά μου και η οικογένεια της γυναίκας μου να μην το περάσει ξανά κανείς ποτέ. Στον επικίδιο που εκφωνεί, λίγες μέρες μετά εμφανίζεται απαρηγόρητος. Είμαι πολύ τυχερός που με αγάπησε και η μητέρα του παιδιού. Μέχρι τη μέρα που αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αθήνα και να ομολογήσει. Όλα όμως είχαν ξεκινήσει εκείνη τη νύχτα της 11ης Μαΐου, όταν ο πιλότος σκότωσε τη γυναίκα του και έστησε ένα σκηνικό που παρέπεμπε σε ληστεία μεταφώνου. Στο ηχητικό ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο αστυνομικός συντάκτης του Βήματος και των Νέων, Βασίλης Λαμπρόπουλος, και παρουσιάζει το Live News, ακούμε για πρώτη φορά τη φωνή του πιλότου στις κλήσεις που έκανε στην αστυνομία. Για πείτε μου λίγο πιο ήρεμα. Πείτε μου πού είστε. Πού είστε. Η κλήση διαρκεί 1 λεπτό και 48 δευτερόλεπτα. Τα πρώτα 38 δευτερόλεπτα δεν έχει δώσει κανένα στοιχείο στην αστυνομικό και στη συνέχεια αρχίζει μια άνευ προηγουμένου παράσταση. Κλαίει, εγκλυπαρεί για βοήθεια και προσποιείται ότι δεν μπορεί να ανασάνει. Πείτε μου πού είστε. Πού είστε? Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, την ώρα που ο πιλότος παίζει θέατρο στο τηλέφωνο, το ρολόι δείχνει 6 και 11 τα ξημερώματα. Η Καρολάιν είναι ήδη νεκρή από τα χέρια του εδώ και 2 ολόκληρες ώρες. Είναι ο χρόνος που όπως φαίνεται χρειάστηκε για να στήσει το σκηνικό πριν περάσει στο επόμενο βήμα που ήταν να ειδοποιήσει την αστυνομία. Πού είστε? Στα γλυκά νερά πού? Ναι. Πάροδο. Παναγούρι 10. Ασθενοφόρο. Πόσο χρονών είστε? Ενημερώνω αμέσως. Λίγες ώρες μετά, το σχέδιό του φαίνεται να έχει πετύχει. Ο πιλότος όχι μόνο βρίσκεται χωρίς χειροπέδες, αλλά παίρνει θέση και μπροστά στις κάμερες. Τους παρακαλέσαμε, τους είπαμε ότι πού θα βρουν τα χρήματα και
Και παρόλα αυτά, πόση ώρα μείναν μέσα. Συγγνώμη, πρέπει να φύγω. Ο πιλότος έχει καταθέσει στους αστυνομικούς πως μέσα στη βίλα μπήκαν τρεις ένοπλοι δράστες που παραβίασαν παράθυρο στο ημιυπόγειο. Μας έδεσαν και από εκείνο το σημείο και μετά δεν τους είχαμε πει ήδη που είναι τα χρήματα. Στις καταθέσεις του δηλώνει σίγουρος ότι η αλήθεια θα λάμψει και δεν παραλείπει να ευχαριστήσει τους αστυνομικούς για τις έρευνες στην υπόθεση. Δουλεύουν όλη μέρα, όλο το βράδυ, όλη τη μέρα η αστυνομία των τροποκτονιών. Υπάρχει φως στην έρευνα. Αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να τους βρει, είναι τα παιδιά αυτά. Όλα όμως είχαν ξεκινήσει εκείνη τη νύχτα του περασμένου Μαΐου με τον πιλότο να δίνει ρεσιτάλ υποκρισίας. Παναγούρι 10. Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος ήθελε πάση θυσία να γίνει απόλυτα πιστικός. Για το λόγο αυτό, πριν από το τηλεφώνημα στην άμεση δράση, έκανε δύο λανθασμένες κλήσεις στην προσπάθειά του να καλέσει το 100, δήθεν με τη μύτη του. Στις 6 και 8 πήρε στο 180 και στις 6 και 10 κάλεσε το 1000. Πάμε στη Τζίνα Αρβανίτη. Έχουμε από το site Law and Order ένα βίντεο με το τι έγινε την Παρασκευή το πρωί όταν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν εναντίον του ανθρώπου που είχε κλέψει το αυτοκίνητο στο κέντρο της Αθήνας. Να δούμε την εικόνα και να μας πεις, Τζίνα. Είναι η συμπλοκή και καταδίωξη λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας. Εδώ βλέπουμε τους αστυνομικούς της ομάδας Δίας που πλησιάζουν το αυτοκίνητο το οποίο είχε κλαπεί νωρίτερα το πρωί από τη Βούλα, από μια γυναίκα που είχε πάει το παιδί της στο σχολείο. Βλέπουμε με ποιο τρόπο προσπαθούν να το ακινητοποιήσουν. Υπάρχει και ένα φορτηγό, αν μπορούμε να δούμε αριστερά, με αλάρμ που κλείνει το δρόμο στο αυτοκίνητο. Εδώ φεύγουν, προσπαθούν να καταδιώξουν οι αστυνομικοί το αυτοκίνητο. Σταματάει λίγα λεπτά πιο κάτω είναι, το στον κύκλο το είναι ο αστυνομικός, ο οποίος τον βλέπουμε κάνει μια... Ο συνεπιβάτης, είναι ο συνεπιβάτης ο οποίος ορμά πάνω στο αυτοκίνητο, πέφτει στο καπό και πυροβολεί τελικά τον οδηγό προκειμένου να τον σταματήσει. Και βλέπουμε ότι είναι με πραγματικά αυτοθυσία, δηλαδή σταματάει η μηχανή, πετάγεται από τη μηχανή ο αστυνομικός και στην ουσία πετάγεται και πάνω στο καπό του αυτοκίνητου. Δηλαδή πραγματικά και δεν είναι απλό και εύκολο. Είναι εδώ, μηχανή. Ναι. Εδώ θα βάνει η μοτοσυκλέτα, κατεβαίνει ο αστυνομικός και βουτάει πάνω γιατί έχει βάλει μπροστά ήδη ο οδηγός του αυτοκινήτου και πηγαίνει, προσπαθεί να διαφύγει. Είναι η λυμή που έκανε προκειμένου να διαφύγει. Μάλιστα. Βλέπετε εδώ και πάλι τους αστυνομικούς πώς προσπαθούν να τον σταματήσουν. Όλα αυτά που λέγαμε την Παρασκευή νομίζω ότι εδώ πια αποτυπώνονται και δικαιολογούνται κιόλας απόλυτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Τζίνα και για τον τρόπο που έκανε το καθήκον του αστυνομικός εκεί και όλη η ομάδα. Να δούμε τον Μαρίνο Αλιφέρη, είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Έχω μια διάρρηξη στο σπίτι του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, του Άμραμπατ. Για πες μας, Μαρίνε. Μία ακόμη διάρρηξη σε ποδοσφαιριστή της Super League στα νότια προάστια κυρίως, αυτή τη φορά στη Σαρονίδα. Οι δράστες μπήκαν μέσα στο σπίτι του που έχει Ολλανδικό διαβατήριο 34χρονος τη στιγμή που εκείνος έλειπε. Οι διαρρήκτες κατάφεραν και εντόπισαν μέσα στο διαμέρισμα αρκετά χρήματα, χρυσαφικά, ρολόγια, πήραν ακόμη και τα παπούτσια του ποδοσφαιριστή και διέφυγαν από το σημείο. Εκείνη τη στιγμή ο 34χρονος αλλά και η οικογένειά του δεν βρίσκονταν μέσα στο διαμέρισμα της Σαρονίδας. Όταν επέστρεψαν είδαν ότι τα πάντα ήταν αναστατωμένα, ενημέρωσαν την αστυνομία. Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής, Νίκο, έχει αναλάβει την έρευνα και προσπαθεί να δει εάν το συγκεκριμένο περιστατικό συνδέεται και με υπόλοιπες εισβολές σε σπίτια ποδοσφαιριστών. Ναι, θυμόμαστε ότι κάμια περίοδο ήταν μάστιγα. Είχαμε πολύ συχνά τέτοια περιστατικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μαρίνο Αλιφέρη και πάμε τώρα στο Μάριο Κωνσταντινίδη. Νυχτώνει ξανά στην Εύβοια, στα καμένα και πλημμυρισμένα και ό,τι ακόμα.